Θα δείτε ένα θαραλέο νεαρό, τον Ιαν Τζέμισον, που αποτολμά ένα πραγματικά απίστευτο άλμα. Προσέξτε. Ο Ιαν Τζέμισον είναι ένας από τους κορυφαίους κασκαντέρ της Αυστραλίας και βρίσκεται σε ένα αθλητικό κέντρο της Αδελαΐδας, όπου αποτολμά ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Σε αυτό το άθλημα, μόνο μια φούχτα πεπειραμένη κασκαντέρ θα τολμούσε να συναγωνιστούν. Απαιτείται ένα ειδικό στρώμα που απορροφά τις δυνάμεις της σύγκρουσης και πρόκειται για άλμα μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 15 μέτρα, όμως ο Τζέμισον σκοπεύει να πάει πολύ μακρύτερα. Μην δοκιμάσετε ποτέ κάτι τέτοιο μόνοι σας. Μόλις οι μηχανισμοί ασφαλείας μπουν στη θέση τους, ξεκινάει. Επιταχύνει τη μηχανή στα 80 χιλιόμετρα την ώρα και ετοιμάζεται για άλμα. Ο Ιαν Τζέμισον τα κατάφερε. Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ για άλμα μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας είναι 17 μέτρα. Ας ξαναδούμε αυτό το εκπληκτικό άλμα. Καλησπέρα, είμαι ο Τζον Ντέιβισον και αυτά είναι μερικά από όσα θα δείτε απόψε. Οι ομάδες αυτές ετοιμάζονται να τρέξουν μια κούρσα 46 μέτρων. Και για να γίνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον, κάθε ομάδα θα κουβαλάει ένα σπίτι τριάρι μαζί της. Φραν Τάρκεντον. Το αγόρι αυτό υποφέρει από μια ασθένεια που τον έχει γεράσει στα 8 του χρόνια. Νόμιζε ότι ήταν ο μοναδικός στον κόσμο, όμως βρήκε ένα φίλο στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Είμαι η Κάθλιν Κρόσμπι. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο κύβος του Ρούμπικ είναι αδύνατο να λυθεί, όχι όμως και η Πέγγι Σνάιντερ. Τον λύνει μέσα σε 4 λεπτά παρότι είναι επιγενετή τυφλή. Θα δείτε πολλά ακόμη. Απόψε. Στα πίστευτα και όμως αληθινά. Στη σημερινή εκπομπή συνεργάζονται βίντεο μοντάζ Νίκος Βασιλιάδης, Μανώλης Βαβουρανάκης. Βίντεο εγγραφή Τάκης Λασκόπουλος, Ευάγγελος Ζέρβας. Εγγραφή ηχού Τική Κατασκαλάκη. Επιμέλεια εκπομπής Μιχάλης Μπαλής. Όλοι έχετε δει αυτά τα χαρτονάκια που μπαίνουν κάτω από τα ποτήρια. Τι να κάνετε, εκτός από το να βάζετε το ποτήρι σας, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο, ε? Εκτός αν είστε ο Μωμό Κογκέν, που έχει βρει μια άλλη χρήση τους. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τον Μωμό Κογκέν, τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο χτίσιμο με χαρτονάκια. Νάτος ο Μωμό Κογκέν. Μα μη χειροκροτείτε, ούτε να αναπνέετε προς τα δω. Μη χειροκροτείτε. Είναι απίστευτο. Ο Μωμό δεν μιλά αγγλικά και έτσι ζητήσαμε από τον κύριο Μάρκα Πινόκα να μεταφράζει. Ρωτήστε τον, πόσον καιρό του παίρνει να κάνει αυτό το οικοδόμημα. 4 περίπου μέρες. Χωρίς καθόλου κόλλα. Μόνο χαρτονάκια τοποθετημένα με προσοχή. Πόσα χρησιμοποίησε? Πάνω από 13.000. 13.000. Ας παρατηρήσουμε τη δουλειά του Μωμό στο χάρτινο σπίτι του. Έχει πέσει ποτέ κανένα? Ποτέ. Η χαρά του είναι να τα ρίχνει ο ίδιος. Αφού του αρέσει τόσο πολύ, ας το διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Καθήλη, ξεκίνα να τράβει ένα χαρτάκι για να δούμε από ποιο θα πέσει. Πρώτα εσύ, Καθήλη, και μετά εγώ. This will make it all come down. No, wait, this one will roll. Come on, John. I got it right here. I got it. You ready? Hey, y'all! I'll take that from the bottom. Okay, oh no, that's the right up here. This is supporting here. Watch this. Yes, this is going to be the one right here. No. No!
expressions on them. Oh, look at the barn's going. Oh. Μωμόκο Γιάν, σε ευχαριστούμε που ήρθες από τη Γαλλία για να μας δείξεις το κατόρθωμά σου. Είσαι απίθανος. Και εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα σας ξαναδούμε. Τα πίστευτα και όμως αληθινά. Καληνύχτα. Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Αλέκος Δραγώνας, Νίκος Στέφος, Κατερίνα Γκρίτσι, Βασίλης Βαγής, Χρήστος Δημόπουλος, Χρύσα Δημητριάδου, Αντώνης Πιλιαρός, Παύλος Μιλιώνης, Αρετή Γιαννακάκη, Ολίνα Ξενοπούλου. Επιμέλεια εκπομπής, Μιχάλης Μπαλής.